Και προχωρεί το χωρίον και λέει «Και σφόδρα μίσησον βδέλυγμα». Δηλαδή, πάρα πολύ να μισήσεις το βδέλυγμα. Τι είναι αυτό το βδέλυγμα? Βδέλυγμα θα πει σύχαμα. Δηλαδή, ό,τι συχαίνεται ο Θεός, αυτό πάρα πολύ να το μισήσεις. Βδέλυγμα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά κυρίως Διαθήκη, ονομάζεται εκεί, είναι δύο πράγματα που ονομάζονται με την ονομασία βδέλυγμα. Το ένα είναι η ειδωλολατρία και το άλλο είναι η αμαρτία. Γενικά η αμαρτία. Έτσι, αμαρτία και ειδωλολατρία. Το θέμα της ειδωλολατρίας κατεξοχήν είναι βδέλυγμα, σύχαμα εις των Θεών. Βέβαια ότι μπορεί οι χριστιανοί να περιπίπτουν χωρίς να το καταλαβαίνουν στην ειδωλολατρία, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Εάν δεν ήταν έτσι, δεν θα τελείωνε την θεολογικοτάτη του πρώτη επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με μία προτροπή που λέει «Τεκνία φυλάσσεστε από τον ειδώλων». Παιδάκια, φυλάγεστε από τα είδωλα. Έτσι κλείνει αυτήν τη θεολογικοτάτη του, θα λέγαμε, επιστολή, που θα μπορούσε να τελειώσει όπως αρχίζει, με όλη την, θεολογική μεγαλοπρέπεια, που λέει «Ο εωράκαμεν, ο ακικόαμεν, ο κτλ. Περί του λόγου της ζωής κλπ». Τελειώνει τόσο πεζά, τελειώνει τόσο χαμηλά, για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι χριστιανοί κάποια στιγμή, αν δεν προσέξουν, μπορεί να φτάσουν να λατρεύουν τα είδωλα. Για την ειδωλολατρία λέγει ο Θεός το Δευτερονόμιον. Αξίζει, γιατί θα δείτε πως τα πράγματα σήμερα ζωντανεύουν. Παρότι είναι τόσο παλιό το θέμα, το Δευτερονόμιο, όπως τα ξέρετε, γράφτηκε κάπου τον 15ο αιώνα προ Χριστού. Εγγράφει από τον Μωυσέα. Ακούστε τι λέγει λοιπόν εις το 18ο κεφάλαιο. «Και να ήταν η μοναδική ειδοποίηση, τόσες και τόσες ειδοποίησεις κάνει ο Θεός, και εις το βιβλίο της Εξόδου και εις το βιβλίο το Λεβιτικό και εις το Δευτερονόμιο, αλλά προπαντός και δια των προφητών ο Θεός φωνάζει, κράζει, ειδοποιεί, απειλεί. Εάν ο λαός του πέφτει στην ειδωλολατρία». Α, και το βιβλίο Αριθμοί. Και εκεί έχει μάλιστα ένα φοβερό περιστατικό, πολύ φοβερό περιστατικό. Λέγει λοιπόν εδώ ο Θεός: «Εάν δε εισέλθεις εις την γην», δηλαδή ο Μωυσής ομιλεί εξ ονόματος του Θεού, «εάν δε εισέλθεις εις την γην, ειν Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι», είναι η γη Χαναάν, είναι η γη της επαγγελίας. Εάν λοιπόν μπεις, γιατί ο Μωυσής δεν θα εισήρχεται, εάν λοιπόν εισέλθεις εις την γη της επαγγελίας, την οποία ο Κύριος σου δίδει, ου μαθήσει ποιήν κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων, δεν θα μάθεις, λέγει, να μετέρχεσαι κατά τα βδελίγματα εκείνων των εθνών». Σημειώσατε δε ότι η γη Χαναάν κατοικείται από πολλά έθνη, μικρά, όπως στην εποχή εκείνη είναι γνωστό, και στην Ελλάδα ήταν γνωστό, είναι γνωστό αυτό, ήταν πόλεις έθνη, πόλεις κράτη. Και έτσι ήταν πολλά τα έθνη, πολλά τα κράτη, δηλαδή μέσα στη γη Χαναάν. «Δεν θα μάθεις από όλα εκείνα τα οποία εκείνοι επιτελούν». Και λέγει αναλυτικά: «Ούχε βρεθήσετε εν σύ περί καθέρον τον ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυγρή». Εδώ πριν αναλύσω και πω και τα παρακάτω, πρέπει να σας πω ότι ο ελληνικός μας λαός, ο ελληνικός ορθόδοξος λαός μας, δεν ξέχασε δυστυχώς την παλιά του ειδωλολατρία. Το χειρότερο,
ότι ντύθηκε η ιδωλολατρία του λαού μας με σύμβολα θρησκευτικά και με έννοιες θρησκευτικές και χριστιανικές. Το χειρότερο. Θα αναφερθούμε, θα το δείτε στη συνέχεια. Εκείνη δε η επιστήμη, η οποία κατά τα άλλα είναι θαυμασία, η λεγόμενη λαογραφία, έρχεται να υπενθυμίσει πολλά πράγματα από όλα τα μέσα ενημερώσεως, ώστε αυτά όλα να ξαναγυρίζουν. Γιατί λέτε? Για να βρούμε, λέει, τις ρίζες μας, ή ακόμα για λόγους τουρισμού. Να βρούμε τις ρίζες μας. Ναι, μπορώ να βρω τις ρίζες μου ακόμη τις αρχαιοελληνικές, αλλά δεν μπορώ όμως να πιστεύω στα είδωλα που πίστευαν οι προγονείς μου. Σε πολλά πράγματα θα φτάσω στις ρίζες των προγόνων μου, ναι. Όχι όμως την ιδωλολατρία τους, την οποία επιτέλους μετήρχονταν γιατί αγνοούσαν τον αληθινόν Θεόν. Είναι εκείνο που είπε ο Παύλος στους Αθηναίους: εκείνον τον οποίον σεις αγνοείτε, εγώ ήρθα να σας κηρύξω. Ναι, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι άξι κατηγορία οι προγονείς μας. Δεν εγνώρισαν τον αληθινόν Θεόν. Τώρα που τον εγνώρισαν, γιατί να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες εκείνες που αφορούν τη θρησκεία? Σ' άλλα πράγματα, ναι. Στη φιλοπατρία τους, στη φιλοξενία τους, τόσα πράγματα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι προγονείς μας, την ανδρεία τους κλπ. Αλλά γιατί να γυρίσω πίσω σε πράγματα που είναι δελικτά εις των Θεών? Λοιπόν, δυστυχώς ανανεώνονται αυτά, σας είπα, δια της λαογραφίας, και ανανεώνονται διαρκώς στο λαό μας. Κάποιες πόλεις μάλιστα κάνουν ξεφαντώματα τέτοιες φύσεως, αυτά που θα ακούσετε εδώ στη συνέχεια. Κάνουν ξεφαντώματα για λόγους τουρισμού. Πότε η μία πόλη, πότε η άλλη πόλη. Και λέγει, ούχε βρεθήσετε εν σύ περί καθέρων των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρή. Δεν θα βρεθεί, λέει, ανάμεσά σου κανένα που να παίρνει το παιδί του, το μικρό παιδί του ή το μικρό κορίτσι του και να το περνάει πάνω από τη φωτιά. Περί καθέρων, θα πει, δημιουργώντας έναν καθαρμό. Εγώ αυτό μικρό το πρόλαβα, το πρόλαβα. Όταν οι γονείς περνούν τα παιδιά ανάβοντας φωτιά με τα στεφάνια, τους Μαΐους, τα στεφάνια της 1ης Μαΐου, και μάλιστα όταν τα στεφάνια αυτά τα καίν κάπου 25 Ιουνίου, που είναι του Αγίου Ιωάννου 24, ναι, και βάζουν και καίνε και άλλα πράγματα, καίνε και τα στεφάνια. Άστε ότι τα στεφάνια δεν πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί στα σπίτια τους, είναι καθαρός ιδωλολατρικό έθιμο. Και τότε πηδούν πάνω από τις φωτιές. Γιατί? Για να καθαριστούν από οποιαδήποτε αρρώστια που μπορεί να έχουν ή να ασφαλίσουν την υγεία τους, πηδώντας πάνω από τις φωτιές. Επειδή αυτό το είδα, ίσως και να πήριζα πάνω στις τέτοιες φωτιές, μικρός εγώ. Ίσως, ναι. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς, των χωριών, δεν το κάνουν αυτό? Για ψάξτε να δείτε, πηδήσατε τέτοιες φωτιές? Για ψάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, ίσως όλοι μας το κάναμε αυτό. Ίσως. Και μάλιστα είδατε που συνδέεται με την εορτή του Αγίου Ιωάννου. Βλέπετε ότι τέτοια πράγματα που απαγορεύει ο Θεός τα ντύνουμε εμείς με θρησκευτικό ένδυμα για να ξεγελιόμαστε. Μας ξεγελάει ο διάβολος. Γι' αυτό σας είπα, είναι η χειροτέρα περίπτωση αυτή. Ο Μανασής, ο βασιλιάς, περνούσε, το λέει σαφώς εκεί η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, περνούσε τα παιδιά του από τη φωτιά. Και ακόμη κάτι άλλο, παίρνουν τη στάχτη αυτής της φωτιάς και τη βάζουν μέσα εις τον τζάκι, τον καιρό που είχαμε τα τζάκια, ώστε το τζάκι αυτό να ευλογηθεί ούτως υπήν από τη στάχτη αυτού του ιδωλολατρικού καμώματος.
Αυτό θέλει να πει λοιπόν εδώ ο Θεός. Προχωρούμε. Μαντευόμενος μαντίαν. Πρόσεξε, λέει στο λαό του, μη μάθεις την τέχνη της μαντίας. Ξέρετε δε πόσο απέραντη είναι αυτή η τέχνη της μαντίας. Ατελείωτη. Πιστέψτε με, ατελείωτη. Δεν έχω καιρό ούτε διάθεση ούτε ο χρόνος θα μας πάρει να σας... Και τους τίτλους δεν θα μπορούσαμε να πούμε. Πόσων ειδών μαντίες έχουμε. Αλλά εκείνο το συνηθισμένο που οι γυναίκες, όχι λιγότερο και οι άνδρες, κοιτάνε το φλιτζάνι του καφέ. Όταν ρωτήσω, μήπως κυρία μου κοιτάξατε ή κοιτάτε το φλιτζάνι του καφέ, εκεί σκάζει ένα χαμόγελο η κυρία. Α, ναι, λέει, αλλά ξέρετε, έτσι για αστεία. Συγγνώμη, συγγνώμη για τη λέξη, έτσι λέει για πλάκα. Για πλάκα, ε. Δεν μου λέτε, αν σας χάριζαν ένα διαβολάκι να παίζετε στο σπίτι σας, θα παίζατε με αυτό? Εκεί αμέσως υπάρχει μία ανατριχίλα. Ή λοιπόν αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται να σε πληροφορήσει δια του καφέ που τον αποδογυρίζει στο φλιτζάνι σου και κοιτάζει. Ο διάβολος έρχεται να σε πληροφορήσει ότι ζητάς να μάθεις. Ναι, ναι αγαπητοί. Και νομίζετε ότι η αμαρτία είναι όταν θα πληρώσω? Εάν δεν πληρώσω, δεν είναι αμαρτία? Τι πλάνη? Προχωρώ. Κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος. Κλειδονιζόμενος είναι ο γνωστός μας κλείδωνα, τον οποίον διαφημίζουν δια της λαογραφίας, σας είπα, πει στην διαπασόν, ο κλείδωνας. Δυστυχώς κάποτε και εγώ χρησιμοποιήθηκα. Ήμουνα πολύ μικρός. Τραβούνε κάτι μήλα από μέσα από το νερό και εκεί γράφουν πάνω διάφορα. Α, ποιον αγαπάς, ποιον θα πάρεις, ποιος θα σε πάρει, βλακίες και μαντία. Ο κλείδωνα είναι μαντία. Και θυμάμαι μήχαν τόσο μικρός. Τώρα τα ξέρω αυτά τα πράγματα, ε. Όχι τώρα που σας τα λέω αυτή τη στιγμή φυσικά. Όταν μεγάλο θα τα κατάλαβα αυτά τα πράγματα. Στο χωριό του πατέρα μου, κάπου εκεί ήταν, ξέρω εγώ, με βάλα πάνω σε μία καρέκλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να ανεβώ πάνω σε μία καρέκλα, πόσο μικρός ήμουνα. Και τραβούσα εγώ από το νερό εκεί τα μήλα, τα δίνα τα διαβάζαν οι ενδιαφερόμενοι, οι ενδιαφερόμενες συνήθως, κλπ. Κλπ. Αυτός είναι ο κλείδωνας. Μαντία είναι. Είναι μορφή μαντίας. Ακόμη και ιονιζόμενος. Ποιος είναι ο ιονιζόμενος? Αυτός ο οποίος προσέχει τους ιονούς. Λέμε καλός ιονός. Δεν λέμε καλός ιονός, κακός ιονός. Γάβγησε ο σκύλος άσχημα, κακός ιονός. Έκραξε η κοκουβάγια, κακάρισε η κότα. Α, κακάρισε η κότα, το κεφάλι σου να φας, λέει η νοικοκυρά. Αμέσως αρπάζει το μαχαίρι και πάει και την κόβει την κότα, ώστε να μην πεθάνει κανείς από το σπίτι, αλλά ο θάνατος να είναι στην κότα που κακάρισε. Και άλλα πολλά. Κακάρισε, κακάρισε σαν πετινός η κότα. Τώρα δεν το άκουσα εγώ ποτέ αυτό, πως κακαρίζει η κότα σαν πετινός. Λοιπόν αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε, όνου και έστειν αριθμός. Δεν υπάρχει αριθμός όλα αυτά τα πράγματα. Συνεχίζει όμως και λέει εδώ, φαρμακός. Επαίδων, επαίδην. Είναι ο μάγος, φαρμακός. Είναι ο μάγος. Φαρμακεία είναι η μαγεία. Επαίδων, επαϊδίν, θα πει αυτός που προσκαλεί με μαγικές μαγικά τραγούδια ή σαν κάτι νανουρίσματα, όταν μάλιστα έχει φίδι. Το κάνουν στις Ινδίες αυτό. Κρατούν μια κόμπρα, ένα φίδι, και εδώ ο μάγος λέει κάποια τραγούδια σε μορφή νανουρίσματος. Εις τρόπον ώστε το φίδι αρχίζει να νανουρίζεται και να υπνώνεται τροποντινά. Το βλέπετε, κουνάει το κεφάλι του, αλλά δεν κάνει τίποτε το φίδι, και βάσει αυτής καταστάσεως
μαντεύεται ο ταλέπορος άνθρωπος, λέει το μέλλον. Εργαστρίμηθος. Ο εργαστρίμηθος είναι αυτός ο οποίος ομιλεί μέσα από την κοιλιά του, τη γαστέρα του. Δηλαδή, χωρίς να χρησιμοποιούνται οι φωνητικές χορδές, βγαίνουν φωνές μέσα από την κοιλιά. Μέσα από τα σπλάχνα βγαίνουν φωνές. Τέρατος κόπος, φυσικά μαντευόμενος και αυτός, τέρατος κόπος. Ξέρετε όλα αυτά, σας είπα, είναι μαντίες, μορφές μαντίες. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι περίεργος να μάθει το μέλλον. Αδελφέ μου, εάν ο Θεός δεν σου αποκαλύπτει το μέλλον, εσύ γιατί θες να το μάθεις? Πρόσεξε, λέει στο Δευτερονόμιο, ότι θα σου επαληθεύσουν αυτά τα οποία οι μάγοι σου λένε για να τιμωρηθείς. Εάν πιστέψεις μία, σας το έχω πει πολλές φορές από το σημείο, το ενθυμίστε, αν πιστέψεις μία μαντία από αυτούς τους μάγους και τους μάντις, θα σου επαληθεύσει. Γιατί σου στέλνει ο Θεός πνεύμα πλάνη. Δεν ήταν να συμβεί, όχι δεν ήταν να συμβεί, αλλά θα σου συμβεί επειδή πίστεψες. Και τότε, αλίμονός. Ακόμη θα αρχίσεις να πιστεύεις ότι λένε αλήθεια οι άνθρωποι αυτοί. Είναι η χειροτέρα πλάνη που μπορείς να υποστείς. Να δέχεσαι ότι οι μάγοι όντως σου λέγουν την αλήθεια. Πάτε στους μάγους. Πάτε στους μάγους και ψευείς άνθρωποι καμιά φορά πάνε στους μάγους να λύσουν μάγια. Γιατί? Γιατί τους είπε κάποιος μάγος ότι ξέρεις, σε έχουν κάνει μάγια. Μα τι θα σου πει ο μάγος, δεν σου έχουν κάνει μάγια. Κατά κανόνα θα σου πει ο μάγος ότι σου έκαναν μάγια. Γιατί? Για να έχει αλυβερίσει. Δεν το καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα. Προχωρεί. Τερατοσκόπος. Και τερατοσκόπος. Ποιος είναι ο τερατοσκόπος? Αυτός που κάθεται και εξετάζει μεγάλα πράγματα, όπως περιπίν είναι τεράστια, όπως είναι τα σύννεφα που κινούνται. Νεφελοδιοκτική λέγεται αυτό. Νεφελοδιοκτική. Αν ο ήλιος έχει, τι παρουσιάζει στη φωτεινότητά του, αν το φεγγάρι παρουσιάζει, τι παρουσιάζει, όλα αυτά λέγονται, λέγεται τερατοσκοπία. Επερωτών τους νεκρούς. Ακόμη ένα λέγει. Ποιοι είναι οι επερωτώντες τους νεκρούς? Είναι το medium, ο γνωστός μας πνευματισμός. Φοβερός ο πνευματισμός. Ανοίξτε μια εφημερίδα να δείτε πόσοι κάνουν διαφήμιση, άνδρες γυναίκες, ότι λύνουν προβλήματα, κάνουν, δείχνουν κλπ. Και αυτοί όλοι είναι medium. Είναι πνευματιστέ. Medium, η λέξη medium, κατά λέξη θα πει μέσον, μεσάζον. Είναι ο μεσάζον μεταξύ του ερωτώντος ανθρώπου, του πελάτου, και των πνευμάτων, κατά κανόνα των πονηρών πνευμάτων, κατά κανόνα. Σκεφτείτε λοιπόν να πάρουμε πληροφορίες από τα πονηρά πνεύματα. Βλέπετε, τα πονηρά πνεύματα βλέπουν πολλά, ξέρουν πολλά, και εκείνο που εμείς αγνοούμε το γνωρίζουν εκείνοι και μας το πληροφορούν, και λέμε κοίταξε να ειδείς, αυτό που πράγματι έτσι ήταν, έτσι μου το είπε το medium. Ταλέπορε άνθρωπε, σου δίνει ο Θεός πνεύμα πλάνης, δεν το αντιλαμβάνεστε? Σας είπα, δεν υπάρχει αριθμός όλα αυτά. Δειγματοληπτικά τα αναφέρει αυτά ο Θεός. Και λέει στη συνέχεια, έστι γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου, πασπιον ταύτα. Γιατί λέει, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου, όποιος τα μετέρχεται αυτά. Ένε και γάρ των βδελιγμάτων τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Επειδή αυτοί οι λαοί μετήρχοντο αυτές, κατά τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμων, κακοτεχνίες, γι' αυτό λέγει τους εξαλήφει ο Θεός,
από προσώπου σου. Και την περιοχή τους, τη γη τους, θα την πάρεις εσύ. Πρόσεξε, γιατί αν και εσύ κάνεις τα ίδια, θα σε βγάλω από τη γη αυτή. Και τους έβγαλε ο Θεός, παρακαλώ. Το λαό του έβγαλε 70 χρόνια και τον πήγε στη Βαβυλώνα. Επειδή και αυτοί έκαναν τα ίδια. Τέλειος εσύ εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Να είσαι τέλειος μπροστά στον Θεό. Σι δε ουκούτος έβδοκε Κύριος ο Θεός σου. Σε σένα δε δεν έβδοκε τέτοια πράγματα ο Θεός. Όλα αυτά αγαπητοί μου, τα πιο πάνω που είπαμε, όλα αυτά που αναφέραμε, δεν είναι τίποτε άλλο, προσέξτε, παράγωγα, παράγωγα, το υπογραμμίζω, της ειδωλολατρίας. Συνεπώς, είτε είμαι ειδωλολάτρης και θα μετέλθω αυτά, είτε μετέρχομαι αυτά και στο βάθος είμαι ειδωλολάτρης. Έτσι θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγουμε όλα αυτά. Αλλά για την αμαρτία, τι είπε, πάνω δέλυγμα. Δέλυγμα είπαμε είναι ειδωλολατρία, είναι και η αμαρτία. Επιτρέψτε μου στα ελάχιστα λεφτά που μένουν. Η αμαρτία γενικά. Να αναφέρουμε 4-5 πραγματάκια που τα σταχυολόγησα από την Αγία Γραφή, που έχουν μπροστά τον χαρακτηρισμό δέλυγμα. Λέει, ζυγή δολή, δέλυγμα ενώπιον Κυρίου. Στάθμιον δε δίκαιον δεκτών αυτό. Παροιμίες 11,1. Ζυγή, ζυγαριές που τα μπερδεύουν, οι ζυγαριές που τα μπερδεύουν. Δηλαδή τα μετρικά όργανα, ό,τι είναι, που μπερδεύουν τα πράγματα και πουλάνε όχι καλά. Δηλαδή λείψα, λείψα. Στάθμιον δε δίκαιον, ζύγι, εντάξει, αυτό λέει δέχεται ο Θεός. Το άλλο, δέλυγμα. Ο Χριστός τι είπε, όταν βάζετε ας πούμε ένα μετρικό, χωρικό μετρικό, ένα δοχείο, και βάλετε μέσα κάποιο καρπό, όπως έτσι τότε μετρούσαν, σεσαλευμένον, το θυμίστε στην Κοινή Διαθήκη. Μέτρο λέει σεσαλευμένον. Θα πει σεσαλευμένον, θα το κουνήσεις να πάει σε όλες τις ακρίτσες του κουτιού ο καρπός τον οποίο θα πουλήσεις. Δηλαδή θα είναι καλά καλά γεμάτο. Αλλιώτικα, αν δολιεύεσαι εις το ζύγι, πάσης μορφή ζύγι, μετέρχεσαι την οθεία, δέλυγμα Κυρίο το Θεό σου. Ένα δεύτερο. Δέλυγμα Κυρίο διαστραμμένε οδή. Παροιμίες 11,20. Δέλυγμα είναι στον Κύριον όταν μετέρχεσαι τρόπου ζωής που είναι διεστραμμένοι αυτοί οι τρόποι της ζωής. Τρίτον. Δέλυγμα Κυρίο χείλη ψευδή. Παροιμίες 12,22. Δέλυγμα στον Κύριον είναι όταν έχεις ψευδή χείλη. Ψεύδεσαι. Δέλυγμα Κυρίο θυσία ασεβών. Όταν θυσιάζεις τα είδωλα. Δέλυγμα Κυρίο, λογισμός άδικος. Όταν σκέπτεσαι άδικα. Όλα αυτά λοιπόν τι σημαίνει? Πρέπει να τα μισήσω με σφόδρα. Αυτό λέγει εδώ η Σοφία Σιράκ. Σφόδρα μίσησον όλα αυτά τα πράγματα. Είναι εκείνο που λέγει ο Ψαλμοδός. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς.